θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και ουσίας αλλά και ένα έντονο συμβολισμό. Η επίσκεψη της Αντιπροσωπείας Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στην Κρήτη, σε αυτή ειδικά τη συγκυρία. Γιατί ο συμβολισμός δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά μία ψήφος εμπιστοσύνη στον ελληνικό τουρισμό, που το τελευταίο διάστημα έχει πληγεί από διάφορα. Και βεβαίως το θέμα ουσίας είναι ότι η κατεξοχήν αρμόδια Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, τώρα που ο τουρισμός είναι ευρωπαϊκή πολιτική μετά τη Λισαβόνα, και βεβαίως το μεγάλο ζήτημα των μεταφορών, ό,τι έχει να κάνει και με τις υποδομές αλλά και με αυτές καθ' αυτές τις μεταφορές που συνδέονται απόλυτα και άμεσα με τον τουρισμό, είναι ζητήματα που χειρίζεται η Επιτροπή αυτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι μπορεί να γίνει, τι προσφέρει η Ευρώπη στην προσπάθεια της χώρας να βγει από τα σημερινά της αδιέξοδα? Θα σας πω ότι στον τομέα του τουρισμού, που τώρα γίνεται πολιτική, αρχίζει να αναπτύσσεται και να υποστηρίζεται και θα υποστηριχθεί και με χρηματοδοτικά εργαλεία ο θεματικός τουρισμός. Είναι κάτι καινούριο, αλλά στο οποίο πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση από την Ελλάδα. Υπάρχουν ευκαιρίες και πρέπει να αξιοποιηθούν. Τα θέματα μεταφορών, μεταφορές και τουρισμός είναι ένα ζευγάρι, είναι αλληλένδετες δραστηριότητες. Η ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων σε όλη την Ευρώπη και η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτά τα δίκτυα, με καλά προγράμματα, ρεαλιστικά προγράμματα που μπορεί να τα υλοποιήσει η χώρα, είναι επίσης ένα εργαλείο ανάπτυξης. Διότι τα χρήματα που προβλέπονται για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων είναι πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή συζητάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνομοθέτες τη δυνατότητα να υπάρξει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο νέο, που λέγεται Συνδέοντας την Ευρώπη, προβλέπεται να έχει ως κεφάλαια κίνησης για να βοηθήσει έργα υποδομών 31 δις ευρώ. Εάν καταφέρουμε να τα φτάσουμε και να πιέσουμε το Συμβούλιο, δηλαδή τους υπουργούς και τις κυβερνήσεις, να διατηρηθεί αυτό το ποσό. Πάντως, εμείς από πλευράς Κοινοβουλίου θα επιμείνουμε να υπάρξει αυτό το ποσό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένα τέτοιο αρχικό ποσό, ένα τέτοιο αρχικό κεφάλαιο, κεφάλαια εγκίνησης, με τη μόχλευση που μπορεί να δημιουργήσουν, πόσες δυνατότητες δίνουν στο να υποστηριχθούν προγράμματα, σοβαρά προγράμματα υποδομών που έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό των Ευρωπαϊκών από πλευράς Ελλάδος. Αυτό εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε στο κομμάτι που μας αναλογεί ως συνομοθέτες. Και αυτή τη στιγμή έχω την χαρά και την τιμή να είμαι και ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για έναν πολύ σοβαρό και μεγάλο επενδυτικό κανονισμό που αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Μιλάμε για έναν υπολογισμό για την επόμενη 20ετία 500 δις ευρώ συνολικό κόστος επένδυσης. Υπάρχουν λοιπόν ευκαιρίες. Το ζήτημα έρχεται πάλι σε εμάς. Η Ευρώπη με τα προβλήματά της, κουτσά, στραβά, αργά, πάντως δουλεύει και παράγει τέτοιες πολιτικές. Η ευθύνη είναι δική μας να μπορέσουμε με ρεαλιστικούς και πετυχημένους τρόπους να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Είναι θέμα δημόσιας διοίκησης, είναι θέμα κυβέρνησης. Ευτυχώς από χθες και σήμερα η περίοδος της αστάθειας και της αβεβαιότητας τελειώνει και περνάμε σε μια περίοδο που μπορεί, αν την αξιοποιήσουμε, να μας δώσει πολλά θετικά. Εγώ συμμετέχω σε άλλη επιτροπή, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, στην Επιτροπή του Προπολογισμού. Δεν έχει γίνει γνωστό ότι η πολιτική συνοχή και η πολιτική περιφερειακή ανάπτυξη είναι από τα βασικότερα εργαλεία της ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι η πολιτική η οποία πραγματικά είναι αναπτυξιακή πολιτική και λόγω της κρίσης πόσες φορές έχουμε ακούσει ότι χρειαζόμαστε ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Για την ανάπτυξη λοιπόν αυτή νομίζω ότι η πολιτική συνοχή με τα αναπτυξιακά της προγράμματα και με το εργαλείο του ευρωπαϊκού προπολογισμού νομίζω ότι είναι δύο πολύ κρίσιμα σημεία τα οποία θα βοηθήσουν τις χώρες που βρίσκονται σε αυτή την απίστευτη κρίση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ και αρκετό καιρό όσον αφορά τα μελλοντικά ΕΣΠΑ, όσον αφορά την επόμενη 14-20 προγραμματική περίοδο και ταυτόχρονα και ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Να είστε σίγουροι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει μεγάλη μάχη έτσι ώστε να πετύχει όσο το δυνατόν και καλύτερους στόχους αλλά περισσότερους πόρους.